Από σήμερα αλλάζει η πρακτική. Μάλιστα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε στα πλοία μια μισή ώρα πριν το προγραμματισμένο ταξίδι μας. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι η Ελιάνα Πετρή. Είναι μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος, τον κύριο Κοκάλα. Γιατί από σήμερα η Ελιάνα ανέλαβε για την ακρίβεια το λιμενικό. Καλημέρα. Από σήμερα λοιπόν πράγματι έχει αναλάβει το λιμενικό και έχει τον μόνο και τον απόλυτο έλεγχο των επιβατών οι οποίοι επιβιβάζονται στα πλοία. Μέχρι πρότινος ο έλεγχος γινόταν από το πλήρωμα των πλοίων στον καταπέλτη, ωστόσο τώρα τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι στα λιμάνια και πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι θα υπάρχει απόλυτη διάβγεια και όλοι όσοι ταξιδεύουν, κύριε Κοκάλα, θα είναι καθόλου ανώμημοι. Να μας πει λοιπόν δύο λόγια σχετικά ο κύριος Κοκάλας. Καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα. Όντως από σήμερα, κατόπιν απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο έλεγχος για την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Οι έλεγχοι θα είναι καθολικοί και θα είναι πλήρεις, με σκοπό τη διασφάλιση υγείας των επιβατών και την προάσπιση υγείας των επιβατών, των πληρωμάτων και των κατοίκων των νησιών μας. Ακριβώς για το λόγο αυτό που είπατε, δηλαδή γίναμε και εμείς δέκτες παραπώνων από διάφορους επιβάτες όσον αφορά την καθολικότητα των ελέγχων και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των επιβατών μας και να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ελήφθη αυτή η απόφαση και εφαρμόζεται από σήμερα. Γίνεται έλεγχος καθολικά και ταυτοπροσωπίας και όλων των υγειονομικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Κύριε εκπρόσωπε, αυτό που βλέπουμε, η εικόνα που βλέπουμε που γίνονται έλεγχοι πίσω σας και αυτό που βλέπουμε από το πρωί, είναι πάλι χειροκίνητος, ας το πω έτσι, ο έλεγχος. Είναι οπτικός μόνο. Υπάρχει κάποιο σκάνερ που να πιστοποιεί ότι εγώ είμαι εμβολιασμένος? Βεβαίως, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας την εφαρμογή covidfree.gr με την οποία μπορεί να γίνει το σκανάρισμα εφόσον ένα πιστοποιητικό έχει πάνω φέρει το QR code. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και με το φυσικό έλεγχο όπως προείπατε, δηλαδή στην περίπτωση που κάποια από τα πιστοποιητικά δεν φέρει QR code, είτε βεβαίως κάποιου rapid test είτε κάποιου PCR, σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Δηλαδή μαζί με την προσκόμιση της συγκεκριμένης βεβαίωσης ή της συγκεκριμένου πιστοποιητικού, ο επιβάτης θα πρέπει να φέρει μαζί του και την ταυτότητά του και να επιδείξει. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει με πλαστά πιστοποιητικά, έχετε διαπιστώσει να υπάρχουν πλαστά πιστοποιητικά, πρώτον, και δεύτερον, όποιος έρχεται με πιστοποιητικό που έχει πρόβλημα ή με rapid που έχει πρόβλημα, δεν ταξιδεύει, μένει εκτός πλοίου? Δυστυχώς βρισκόμαστε δυσάρεστη αυτή θέση, αλλά εφόσον άπτεται θέματος δημόσιας υγείας, δυστυχώς δεν επιτρέπουν την επιβίβαση στα άτομα αυτά που δεν φέρουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα σήμερα είχαμε σε ένα δρομολόγιο 5 περιπτώσεις επιβατών, κατά τις οποίες σε έλεγχο ηλεκτρονικό που έγινε με την εφαρμογή covidfree.gr διαπιστώθηκε ότι δεν είχε παρέλθει το 14ήμερο από τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους, με αποτέλεσμα η ηλεκτρονική ένδειξη να μην επιτρέπει την επιβίβαση. Δεν επιτράπει. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί δεν είχαν κάποιο άλλο δικαιολογητικό, είτε PCR είτε rapid, και έμειναν εκτός του πλοίου και δεν πραγματοποίησαν το δρομολόγιο τους. Κύριε εκπρόσωπε, παρακαλώ μια παύση μόνο για να βάλω στην κουβέντα και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, καλημέρα κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα. Είναι εδώ στο στούντιο. Είχατε πρόσφατη εμπειρία, ταξιδέψατε προσφάτως. Αλήθεια είναι αυτό? Τι διαπιστώσατε? Εντάξει, δεν υπήρξε κανένας ουσιαστικός έλεγχος. Απλά ρωτήθηκα από το πλήρωμα του πλοίου αν έχω πιστοποιητικό και είπα έχω. Ούτε το ζήτησαν. Μπήκα μέσα δύο φορές άνετα. Μάλιστα, χωρίς πρόβλημα. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτό που περιγράφει ο κ. Βασιλακόπουλος, κύριε Κοκάλα, ήταν όντως που συνέβαινε. Τώρα, το λιμενικό θα ελέγχει όλα τα λιμάνια της χώρας? Γιατί υπάρχουν πολλά λιμάνια. Σε όλα τα λιμάνια της χώρας, ειδικά στα λιμάνια από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, που πρέπει κάποιος να φέρει ένα από τα δικαιολογητικά αυτά που σας προανέφερα, γιατί όπως είναι γνωστά από την κοινή υπουργική απόφαση, από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα απαιτείται μόνο η συμπλήρωση ερωτηματολογίου δήλωσης υγείας. Μάλιστα. Οπότε όλο μας το βάρος θα πέσει στα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλίσουμε και να προασπίσουμε την υγεία των κατοίκων των νησιών μας. Έχετε εικόνα αν θα αλλάξει αυτό για τα νησιά? Σας έχουν ενημερώσει ότι μπορεί να υπάρξουν και πρόβλεψη για τεστ, self-test ή rapid test από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα?
Υπάρχει αυστηρή σύσταση όσον αφορά τη διενέργεια self-test από τα νησιά στην επιρροτική Ελλάδα. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω αν στο μέλλον, τις επόμενες μέρες γενικά, θα αλλάξει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Ηλιάνα, ευχαριστούμε και εσένα. Ηλιάνα, δεν ξέρω, επειδή σε διέκοψα, μήπως έχεις κάποιο ερώτημα να υποβάλεις στον κύριο Κοκάλα και το έκοψα. Συγγνώμη. Όχι, τα είπατε όλα. Απλά να πούμε ότι έχει αυξηθεί η κίνηση σε σχέση με το 2020 αλλά και το 2019. Μας είπατε ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αν έχουμε εικόνα πόσα άτομα έχουν αναχωρήσει από το λιμάνι, γιατί είμαστε και στο μέσο του καλοκαιριού τώρα. Όντως είναι πολύ αυξημένη σχέση με πέρυσι, με την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Και είναι και διαρκώς αυξανόμενη. Συγκεκριμένα και ενδεικτικά θα σας πω ότι το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου του έτους 2020, η επιβάτηση είναι περισσότερη κατά 65.000. Επειδή λοιπόν η κίνηση αυξάνεται, βέβαια. Και σε σύγκριση με το έτος 2019, που ήταν ένα έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, οι πολύποντοι επιβάτες μόνο κατά 32.000. Γι' αυτό το λόγο λέμε συνέχεια, προτρέπουμε και παρακινούμε τις επιβάτες να προσέρχονται στο λιμάνι μια μισή ώρα πριν το προγραμματισμένο ταξίδι τους, για να γίνει το έλεγχος όπως πρέπει να γίνει, να είναι καθολικός και πλήρης και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στην επιβίβασή τους. Αυτό είναι το χρηστικό της υποθέσεως. Μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Το είπε και το Υπουργείο, το λέτε κι εσείς τώρα. Οι ξένοι, οι τουρίστες είναι ενημερωμένοι για τα μέτρα που ισχύουν? Το πολύ θετικό που διαπιστώσαμε σήμερα, πρώτη μέρα έναρξης των μέτρων από εμάς, σαν στελέχη του λιμενικού, ήταν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιβάτες, και αλλοδαποί και οι μεδαποί, ήταν ενημερωμένοι για το τι πρέπει να φέρουν, τα έφεραν αναχείρας και γι' αυτό το λόγο στα πρωινά δρομολόγια, αν και ήταν σχεδόν στο πρωτόκολλο, στο 85% το πρωτόκολλο COVID δηλαδή, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπήρχε το γεγονός ότι έφυγαν τα πλοία στην ώρα τους και επετεύχθη ο καθολικός και πλήρης έλεγχος τους. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα, Ηλιάνα. Ευχαριστούμε πολύ.